Καλή Ανάσταση, εύχομαι ό,τι το καλύτερο. Σε όλους, πάντα με υγεία. Έχουμε αγορά, παιδιά, έχουμε τον κύριο Γεωργιάδη. Α, εδώ είναι. Εδώ. Συγγνώμη, κύριε Πέτσα. Πάμε αγορά, για να δούμε εδώ τι γίνεται. Εδώ είναι ο υπουργός. Καλημέρα. Βρισκόμαστε στη Βαρβάκιο. Μόλις έφτασε ο υπουργός Ανάπτυξης. Ναι. Βλέπετε ότι μιλά εδώ με τους εμπόρους. Ναι. Μόλις έχει φτάσει. Τώρα βρίσκεται εδώ. Θα προσπαθήσω έτσι. Για πλησίασε. Μην τον εφοβάσαι. Πλησίασε. Καλημέρα. Καλώς τον. Είμαστε ζωντανά στον κύριο Αυτιά. Α, καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα σας. Λοιπόν, τι εικόνα έχουμε, τι τιμές κλπ. Για το βλέπετε, δεν ακούω. Μπορούμε να κάνουμε. Να μας μεταφέρετε λίγο την εικόνα, ζητά ο κύριος Γιώργος. Μόλις μπήκαμε, Γιώργο, εδώ είμαστε στο πρώτο κατάστημα στο φίλο μου. Έλα εδώ. Και τι μας είπες, ξεπουλήσανε, δεν έμεινε κοκαλάκι. Για πες τα. Ό,τι πληρώσεις θα πάρεις, δεν έχει φτηνό και ακριβό. Τα ακριβά είναι για αυτούς που ξέρουν, γνωρίζουν το κρέας. Και τα φθηνά είναι αυτούς που δηλαδή, δεν γνωρίζουν. Δηλαδή, συγγνώμη, η δήλωσή μου υπόρρισε τα σωστή για το κρέας. Πολύ σωστή. Για πες το. Το ξαναλέω. Για πες το. Το έχουμε πει πολλές φορές. Α, και δεν μου λείπει καλά η αγορά φέτος. Σε γενικές γραμμές καλά πήγαμε. Ωραία. Γιώργος, ακούω, έχω επιστροφή. Λοιπόν, Γεωργάκη. Κάτι γιατί εγώ σε δύο αυτό να το λαδώ. Έχω κάνει χρόνια ολόκληρα ρεπορτάζ στην αγορά. Χρόνια ολόκληρα, κύριε Γεωργιάδη. Γεωργάκη μου, άκου. Δεν έμεινε κοκαλάκι. Μόλις με ενημερώνει εδώ, δεν θα το αδειάσαν όλα. Δεν θα δω μπροστά τον πάγκο. Με τι τιμή η κεντρική αγορά. Με τι τιμή η κεντρική αγορά. Λοιπόν, εδώ ο φίλος μου είχε ψηλή τιμή, γιατί είχε με πολύ καλύτερη ποιότητα. Πάμε μπροστά να δούμε τιμές. Προχωράμε. Πάμε λίγο μπροστά να δούμε. Πάμε να δούμε την αυτοψία λοιπόν που κάνει ο κύριος Γεωργιάδης νωρίς το πρωί σήμερα στην κεντρική αγορά. Εδώ τι τιμές έχουμε. Εδώ βλέπουμε 11,99. Θα δούμε και πιο κάτω παρακάτω. 11,99. Προχωράμε. Είναι νωρίς λοιπόν. Χρόνια πολλά. Πρωινό Μεγάλου Σαββάτου. Χρόνια πολλά. Για να δούμε από εδώ. Γεια σας. Καλές δουλειές. Καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα. Για πάμε εδώ δίπλα. Εδώ είμαι. Θυμάσαι. Ας με δείξεις. Βλέπετε λοιπόν την αυτοψία. Εδώ τι έχουμε. Ευχαριστώ πολύ. Πώς δεν θα έρθω εδώ. Όποτε θες. Πάμε γιατί είμαστε στον αέρα τώρα. Πάμε. Πάμε. Εδώ και εδώ έχουμε 11,99. Πάμε παρακάτω. Καλά όλα 11,99. Τα έχετε βάλει σήμερα. Τι γίνεται. Δεν έχετε βάλει κανένα φθηνότερο. Για χαρά είναι το 11,99. Έχει και κάτι 14 στην περιφέρεια. Είναι... Το θέμα είναι ότι έχει πάει πάρα πολύ καλά η αγορά, ναι. Γιώργο μου. Από ό,τι έχω ενημερωθεί, δεν έχει. Εδώ βλέπετε 9,99. Εδώ έχει 9,99. Όσο ψάχνει, βρίσκεις την τιμή που θέλει. Το καλό είναι και εδώ, 9,99 απέναντι. Να δείτε και λίγο το 9,99. Την αγορά να προσέχετε. Την προσέχουμε. 7,99 εδώ, πολύ φθηνά δεν είναι αυτό, 7,99. Το πιο φθηνά κρέατα. 7,99, πολύ φθηνό δεν είναι, 7,99. Πολύ φθηνό δεν είναι. Πόσα κιλά είναι εκείνη 7,99. Έτσι λέμε και εμείς. Αλλά τι λέει ο κόσμος. Το κιλό είναι 7,99. Κιλό. Το κιλό είναι 7,99. Έχουμε φθηνά σήμερα να έρχεται ο κόσμος στην αγορά, να ψωνίσουν κρέατα εδώ πέρα, γιατί η αγορά είναι αγορά, μένει αγορά. Πώς πήγε η αγορά, για παράδειγμα. Πολύ καλά πάμε. Μια χαρά, δεν βλέπεις, ορίστε. Πολύ ωραία πάμε. Τέρμα, δεν έχουμε άλλα κρέατα. Τελειώσαμε, γιατί έχουμε δουλειά. Τελειώσαμε όλα. Σε λίγο, σε μία ώρα πάνε για σπίτι. Κύριε Γεωργιάδη, συγγνώμη, με 450 σύνταξη, πώς θα το πάρουμε τα αρνί. 460 ευρώ. Πόσο να πάει το άλλο. Γιατί δεν μας δίνει τιμή αύξηση. Δίνουμε και επιδόμα, δεν μπορούμε, δίνουμε. Γιώργο μου εδώ, 9,99. Κύριε Γεωργιάδη, έλα. Θέλω το εξής από εσάς. Είπε ο κύριος Πρωθυπουργός χθες, στη συνέντευξή του στα παραπολιτικά, ότι εάν οι υποσχέσεις υλοποιηθούν από πλευράς του αξιότιμου κυρίου Τσίπρα, κινδυνεύουμε τέταρτο μνημόνιο. Εσείς τι γνώμη έχετε? Η
Κοίταξε, ο κύριος Τσίπρας έχει υποσχεθεί μέτρα που κοστίζουν το χρόνο 6-7 δισεκατομμύρια. Για να καταλάβει ο κόσμος, 1,8 δισεκατομμύρια είναι περίπου το, μία μονάδα του ΑΕΠ. 2 δισεκατομμύρια είναι μία μονάδα του ΑΕΠ. Άρα, τρεις μονάδες του ΑΕΠ μέτρα. Έχουμε πλέον δημοσιονομικό σύμφωνο, δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από το πρωτογενές πλεόνασμα, αλλά πάμε για μνημόνιο. Εδώ. Ήθελα να σε γνωρίσω από κοντά. Ευχαριστώ πολύ. Ο Μάρκος Σαλονικός ο Πόντιος είναι. Να είσαι καλά. Σε και εγώ Δεμέτερο είμαι. Γεωργιάδης. Ξέρω. Μαυρίδης. Για δείξε λίγο εδώ. 790. Γιώργο, το βλέπεις. Ναι. Από πού είναι ελληνικό, λέει. Καρδίτσα. Από Καρδίτσα. 790 από Καρδίτσα. 790 από Καρδίτσα. Συγγνώμη. Και πόσα βγάζει ο άνθρωπος. Πόσα κιλά είναι αυτό? Πόσα κιλά είναι αυτό, λέει ο Ζαφιάς. 8 κιλά. 8 κιλά είναι αυτό. Πολλούς χαιρετισμούς στο γιο. Ήτανε μικρός. Να είναι καλά. Και ερχόταν στην αγορά και έπαιρνε συνέντευξη. Ακούστε, λέει, ήσουν μικρός και ερχόταν στην αγορά και έπαιρνε συνέντευξη. Θυμούνται, Γιωργάρα. Πολλά χρόνια ρεπορτάζ. Το ξέρω. Πολλά χρόνια. 790 από Καρδίτσα. Πάμε να δούμε, έχει παρακάτω και ενάξω, θυμάμαι. Η πάμε Καρδίτσα, 790. Μπράβο στην Καρδίτσα. Καλές δουλειές. Σπάει τη μέση η Καρδίτσα. Για τον κόσμο, ρε παιδιά. Γεια σας, χρόνια πολλά. Πάμε να δούμε λίγο και εδώ, έχει κατσί και ανάξω. Για να δούμε λίγο την άξο μας είχαν την άλλη φορά πει. Για να δούμε 799, και την άξο. 799, μην το βγάζει, να το δούμε. Πόσο έχει εδώ, 799, για να το δούμε. Η άξο 799. Σκοταριά και αυτά είναι. Όχι, είναι σκοταριά. Αρνιά κατσί και 1199 εδώ. 1199 η άξο. Έχει και τα μεταφορικά η άξο. Κοίταξε να δεις. Από εδώ 899. Έτσι. Ό,τι θέλει. Τα κατάφερες. Αυτό έχω να σου πω μονάχα. Τα κατάφερες. Τα κατάφερες και μπράβο σου. Να είσαι καλά. Μπράβο σου, έχει πάρει πολύ κόσμο με αυτό που έχει κάνει. Να είσαι καλά. Άσε τι σου λένε οι υπόλοιποι. Να είσαι καλά. Χρόνια πολλά. Καλή ανάσταση, καλό Πάσχα. Ακούς, Γιώργο, ακούμε και καμιά καλή κουβέντα, ε. Αυτά είναι για εσάς. Εγώ στο τέλος θα πω αυτό που πρέπει να πω. Για την αγορά, είδες τι είπε. Από μωρό παιδί ήμουνα στην αγορά. Γεια σας, χρόνια πολλά. Κοίταξε, δώσαμε μάχη για να μείνει το αρνί σε λογικές μέρες. Δες εδώ. Αρνιά κατσίκια 799. Πάμε. Άμα κατέβει ο κόμος τώρα στη Βαρβάκιο, θα βρει κρέα σε τιμή που θέλει. Και να ξέρετε, φέτος η αγορά πήγε. Αν για κάτι είμαι πολύ ευχαριστημένος, είναι γιατί φέτος η αγορά ισορρόπησε πολύ καλά. Πέρσι είχαν μείνει πολλά αδιάθετα. Φέτος πουλήθηκαν όλα. Ωραία, αυτό που κάνατε με τα κατσίκια μπορείτε να το κάνετε και σε άλλα προϊόντα. Αυτό που κάνατε με τα κατσίκια και τα αρνιά μπορείτε να το κάνετε και σε άλλα προϊόντα. Δείξε λίγο εδώ που είμαστε τον Άξο αναφορικά. Νάξο, αρνιά κατσίκια, το βλέπεις. Αρνιά κατσίκια, Νάξο 899. Κύριε Γεωργιάδη, αυτό που κάνατε με τα κατσίκια και τα αρνιά μπορείτε να το κάνετε και σε άλλα προϊόντα. Πρώτα απ' όλα το κάνουμε. Ναι. Το κάνουμε γιατί το έχουμε κάνει με το καλάθι. Μάλιστα. Το καλάθι τώρα πάνω το αντιγράψει το Βέλγιο. Το έχει αντιγράψει η Γαλλία. Ήταν να το γράψει η Γερμανία. Το ζήτησαν υποδέμος στην Ισπανία. Γιατί λες ρε Γιώργο το αντιγράφουν όλοι το καλάθι. Επειδή δεν δουλεύει. Δεν μου λες, αφού δεν δουλεύει το καλάθι, γιατί διαμαρτυρήθηκαν οι κτηνοτρόφοι και οι κεροπόλες. Ότι επειδή βάλαμε το αρνί και το κατσίκι στο καλάθι έπεσε η τιμή. Αφού δεν δουλεύει λένε, πώς έπεσε η τιμή επειδή το βάλαμε στο καλάθι. Η απάντηση σωστή είναι γιατί το καλάθι ως μηχανισμός δουλεύει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και η απόδειξη ότι δουλεύει ήταν πώς κρατήθηκε φέτος η αγορά στο αρνί και στο κατσίκι που πήγαινε για 14 με 17 ευρώ. Αλλά πρόεδρε εδώ, πήγαινε για 14 με 17 ευρώ και έμεινε στα 12 το μεγαλύτερο. Για εδώ πρόεδρε, έλα εδώ πρόεδρε να μας πει στο γιο να φτιάξει τον Εδώ, για πε μα πρόεδρο πήγε η αγορά. Η αγορά πήγε πολύ καλά. Εχθές είχαμε πολλή δουλειά. Ναι. Πουλάγαμε 10 ευρώ. 10 ευρώ μεσόωρο. Σήμερα πόσο πουλάνε? Πολύ καλά. Σήμερα πόσο πουλάνε? Και λίγο βλέπω. Ναι, ορισμένα μαγαζιά έχουν ρίξει τις τιμές. Άκου Γιώργο μου κάτι για να μου πεις και ένα μπράβο. Δεν λες εύκολα τον μπράβο σου. Προς το τελευταίο. Είχα έρθει δικιά σου την εκπομπή πριν από 2 εβδομάδες και είπα τιμή στόχος γύρω στα 10 ευρώ. Το θυμάσαι? Το θυμάμαι και έγινε πόλεμος. Μα, τι είπε τώρα εδώ ο πρόεδρος, τι είπε τώρα ο πρόεδρος, πόσο πουλήσανε με μεσόωρο? Ο πρόεδρος είναι γίγαντας, τον ξέρω χρόνια τον πρόεδρο. Έπεσα μέσα ως υπουργός εμπορίου στο στόχο ακριβώς, που βάλα στην εκπομπή του Γιώργου Αυγιά. Ναι ή όχι? Κύριε Υπουργέ, θέλω να βάλετε τα δυνατά σας και σε άλλα προϊόντα. Πέστε με την καλή κουβέντα τώρα, καλή ανάση, καλό Πάσχα. Ακούστε με. Καλή την κουβέντα, μην τη φοβάσαι. Κύριε Υπουργέ, θέλω και σε άλλα προϊόντα να κάνετε αυτό που κάνατε με τα κατσίκια και τα αρνιά. Είναι απλό.
Το κάνουμε με το καλάθι του νοικοκυριού. Έτσι. Το οποίο αν μου δώσεις μια κάμερα το άλλο Σάββατο. Ναι. Και να πάμε να δείξουμε ζωντανά πως κάνουμε σήμερα. Τα προϊόντα ένα-ένα. Βρήκαμε μακαρόνι χθες με τον Παθανάση. Ναι. 57 λεπτά. 57 λεπτά όταν ξεκίνησε το καλάθι, το φθηνότερο μακαρόνι είχε. Μάλιστα. 90. Βρήκαμε γάλα, επώνυμο ένα 12. Βρήκαμε κοτόπουλο ελληνικό 2,95. Βρήκαμε φέτα, pop φέτα, όχι λευκό τυρί, 8,95. Βρήκαμε αλεύρι κάτω από το ευρώ, όλα αυτά στο καλάθι. Αυτές είναι τιμές, Γιώργο, πριν από ένα χρόνο. Κύριε Υπουργέ, ναι, ακούστε κάτι. Ναι, ακρίβεια υπάρχει, ναι, όλα ανεβαίνουν, αλλά όποιος αγοράζει από το καλάθι του νοικοκυριού κερδίζει λεφτά. Υπουργέ, αυτή είναι η πραγματικότητα. Όσο θα μειώνονται οι τιμές στα προϊόντα, θα με έχετε σύμμαχο, να το ξέρετε. Και αντιλαμβάνεστε... Θες να κάνουμε το άλλο Σάββατο να πάμε να σας δείχνω ένα-ένα τα προϊόντα στο ράφι. Το άλλο Σάββατο θα έχουν προκηρυχθεί... Για να μην μου λέτε αν δουλεύει ή όχι. Το άλλο Σάββατο θα έχουν προκηρυχθεί εκλογές και δεν προλαβαίνουμε. Θα το κάνουμε όχι, λίγο πιο πέρα. Όχι, την παράλληλη Δευτέρα, μετά την Κυριακή θα προκηρυχθούν. Μην αγχώνεσαι. Μια χαρά μπορούμε να βγούμε κατά πούμε. Έχουμε αναγγελία σήμερα. Άστα αυτά. Ωραία, τ' άλλο Σάββατο, θα κάνουμε το καλάθι. Πάμε το άλλο Σάββατο σε ένα σούπερ μάρκετ να δούμε μία-μία τις τιμές. Ακριβώς. Να τις βλέπετε με τα μάτια σας. Θα κάνουμε γάλα το καλάθι. Γάλα στο καλάθι μακράς διαρκείας, γάλα έχουν ακούσει ναι, ναι. Το καλάθι νοικοκυριού. Ναι. Μακράς διαρκείας κάτω από το 1 ευρώ. Κάτω από το 1 ευρώ. Είναι αυτό... Έχει σπάσει το 1 ευρώ στο καλάθι. Υπουργέ, θα σας πω το εξής. Οι γόρδιδες μη δεν λύνονται, κόβονται. Ναι. Άρα λοιπόν, πάρτε ένα σπαθί, μαχαίρι, οτιδήποτε και λειτουργήστε στον τομέα των τιμών με αυτόν τον τρόπο. Ό,τι κάνατε με τα κατσίκια, κάντε και με τα υπόλοιπα. Θα σου πω ένα παράδειγμα για να καταλάβεις πώς δουλεύει το καλάθι. Έλατε. Γνωστή χαρτοβιομηχανία, η Softex, δεν έχω λόγο να μην πω ναι, το ναι, γιατί κάναν πολύ καλή έκδοση. Ναι. Που είναι καταπληκτική και είμαι και πολύ περήφανος για αυτήν. Ναι. Γιατί ξεκίνησε την επαναλειτουργία της επί των ημερών και χάρη και σε δική μου προσπάθεια. Μάλιστα. Λοιπόν, έκανε, επειδή από το καλάθι έχανε μερίδιο αγοράς όπως όλα τα επώνυμα προϊόντα προς τα ιδιωτικής ετικέτας και ναι, τι ναι. έκανε. Μείωσε την τιμή της για να μπει στο καλάθι 55%. Μάλιστα. Μείον 55%. Μάλιστα. Και πας στο καλάθι και αγοράζεις Softex 55% μείον. Λοιπόν, καταλαβες. Κύριε Γεωργιάδη, κάντε το ρεπορτάζ στην αγορά. Σας ευχαριστώ θερμά που σήμερα μας δόθηκε η δυνατότητα ζωντανά πλέον να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Κάθε φορά που θα πέφτουν οι τιμές, να ξέρετε ότι θα με βρίσκετε σύμμαχο. Όποιος και αν ήτανε. Είτε θέλω Γεωργιάδης ευχηθώ, λέγεται, είτε ευχηθώ, οτιδήποτε. Έτσι, καλή Ανάσταση. Θέλω να ευχηθώ καλή Ανάσταση. Καλή Ανάσταση, καλό κύριε Υπουργέ. Πάσχα, υγεία σε όλους, να περάσουν καλά με τις οικογένειές τους. Καλή Ανάσταση. Να γυρίσουν πίσω με ασφάλεια στα σπίτια τους και να έχουν όλη υγεία, Γιώργο μου. Και να ξέρετε κάτι. Η απάντηση των εμπόρων για σας είναι πολύ πιο σημαντική από ό,τι και αν πω εγώ. Καλή σας μέρα, όχι, να είστε καλά. Θέλω να ευχαριστήσω πάλι εδώ τη Βαρβάκιο. Κάναμε καλή δουλειά. Οι τιμές μείναν εκεί που έπρεπε. Ο κόμος πήρε κρέας να φάει στις γιορτές. Το γιορτινό τραπέζι συγκρατήθηκε σε εποχή μεγάλου πληθωρισμού. Είμαι ευτυχής γι' αυτό. Και να μου προσέξει τον πρόεδρο. Να μου προσέξει τον πρόεδρο. Ο οποίος μεγάλο Σάββατο, 8.30 ώρα το πρωί, είναι εδώ στη Βαρβάκιο. Είναι ο μοναδικός. Ευχαριστώ πολύ, πρόεδρε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Έλα, Γιώργο, χρόνια πολλά. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Ευχαριστώ θερμά. Κόψτε τη φέτα για να τη δείξουμε και μετά.